Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο τηλέφωνο, όπως βλέπετε και εσείς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας από την Κοζάνη. Καλησπέρα κύριε Γαϊτάνη και κύριε Μαυρίδη. Να είστε καλά κύριε Υπουργέ. Μαζί θα μιλήσουμε λίγο για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, αναφορικά και βεβαίως με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, αυτή την παράνομη συμφωνία. Και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν συνεχίζει ακάθεκτος παρά την καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας μάλιστα χθες ότι πολύ σύντομα θα πάμε σε σεισμικές έρευνες σε Καστελόριζο και Κρήτη. Από τον καινούριο χρόνο, τον Γενάρη. Καλά χαρούμε την δυνατή κατά τα άλλα διπλωματική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται ο Ερντογάν και τραβά ακόμα περισσότερο το σκηνή. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η χώρα επιβεβαιώνει την ύπαρξη των συμμαχιών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την διεκδίκηση να αποκρουστεί η τουρκική προκλητικότητα, η οποία, ας επισημάνω, ξεκίνησε εδώ και 2-3 περίπου χρόνια με την επιθετική ρητορική και σήμερα πια βρισκόμαστε μπροστά σε έμπρακτη επιθετική συμπεριφορά, είτε αυτή αφορά στο γεγονός ότι ήδη έχει προσβληθεί η ΑΟΣ της Κύπρου, είτε πρόκειται για σχέδια τα οποία έχουν σχέση με τα δικά της σχεδιασμάτα να επεκταθεί και σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Θέλω όμως να επισημάνω ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας οφείλει αυτή την ώρα να απλωθεί συστηματικά και πολυεπίπεδα και χωρίς εφησυχασμούς και να διαμορφώσει περαιτέρω συμμαχίες οι οποίες, αναφέρομαι στις νυν υπάρχουσες, δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες και αμετακίνητες. Και η ενεργητική πολιτική, εξωτερική πολιτική της χώρας πρέπει να αξιοποιήσει το διεθνές δίκαιο. Γιατί η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας περαιτέρω είναι αναμενόμενη. Όταν λέτε συμμαχίες, κύριε Υπουργέ, για ποιους μιλάμε? Ποιος θα μπορούσε δηλαδή αυτή τη στιγμή να μπει σαν εμπόδιο σε αυτή την πολιτική που ακολουθείτε από τον Ερντογάν? Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι απομένει να εφαρμόσουν και προηγούμενες αποφάσεις ή και να λάβουν καινούργιες αναφορικά με τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στην Τουρκία για τα όσα προκλητικά, απαράδεκτα και προσβλητικά του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας πράττει. Και εκκρεμεί, αν θέλετε, η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης των σοσιαλδημοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τη σχετική δήλωση, την ανάλογη πρόταση της κυρίας Γεννηματά. Αναφέρομαι στην ανάγκη ύπαρξης των κυρώσεων, διότι θα αποτελεί ένα περαιτέρω δυναμικό στοιχείο αναφορικά με την απόκρουση της προκλητικότητας της Τουρκίας, που η Τουρκία θα λάβει υπόψη της. Θα είναι, αν θέλετε, μια ισχυρή πίεση. Κύριε Υπουργέ, φοβόμαστε το χαρτί Ερντογάν που λέγεται προσφυγικό να ανοίξει ενδεχομένως τις πύλες σε αντιστάθμισμα των όποιων διπλωματικών πιέσεων δέχεται και θα δεχτεί στο μέλλον? Οι πύλες της Τουρκίας, έχω την εκτίμηση, στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων αναφορικά με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, έχουν ανοίξει. Και τούτο προκύπτει αν συγκρίνουμε τα στοιχεία των ροών προς άλλες μεσογειακές χώρες με αυτά των ροών προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, τα δύο θέματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Και αν η Τουρκία θελήσει να παραβιάσει τη συμφωνία που έχει κάνει με την Ευρώπη αναφορικά με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στη δική της χώρα, σημαίνει ότι θα έχει επιλέξει μια περαιτέρω σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, εκτιμώ, ας το επαναλάβω, ότι οι ροές προς την Ελλάδα έχουν τροφοδοτηθεί με συγκεκριμένη συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της χώρας μας και πάντοτε σε συνδυασμό και αναφορικά με τα όσα προκλητικά, απαράδεκτα, κόντρα στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας απειλεί ότι θα πράξει. Τώρα, επειδή ήσασταν και υπήρξατε και Υπουργός Άμυνας, θέλω να ρωτήσω, επειδή από αυτό το βήμα διεθνολόγοι και στρατιωτικοί αναλυτές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, φοβάστε ένα τέτοιο επεισόδιο αν προχωρήσει η προκλητικότητα και η συμπεριφορά της γείτονος?
Δεν το αποκλείω, κύριε Γαϊτάνη και κύριε Μακρύδη, δεν το αποκλείω. Θα πρόκειται όμως για ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια και προς την κατεύθυνση αυτή δεν πρέπει να εκπλαγούμε εάν επισυμβεί. Όταν λέτε συγκεκριμένη διάρκεια, κύριε Υπουργέ, τι εννοείται ακριβώς? Θα είναι δηλαδή ένα περιορισμένο γεγονός? Ένα περιορισμένο γεγονός, και από ό,τι τουλάχιστον τα στοιχεία μαρτυρούν και σύμφωνα με τα όσα ο Ερντογάν και οι επιτελείς του λένε, θα αναφέρεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Καστέλου Ρίζου. Το οποίο αυτό δηλαδή φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί τους επόμενους μήνες, πάντα μιλάμε, σαν εκτίμηση πάντα. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν έχει βάλει και καταληκτική ημερομηνία, τουλάχιστον την εξαγγέλει, και είναι περί τα μέσα του μηνός Ιανουαρίου, του επόμενου μηνός που μας έρχεται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι αμετακίνητη η επιλογή του. Γι' αυτό και ακριβώς υποστηρίζω ότι θα πρέπει, με βάση το διεθνές δίκαιο, και επιτρέψτε μου την συστηματική αναφορά στο διεθνές δίκαιο, η χώρα μας να ασκήσει την πολυεπίπεδη εξωτερική της πολιτική προς πολλές κατευθύνσεις και όχι μόνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πλευρά πίεσης και προσπάθειας να αποσπάσουμε κάτι πολύ θετικό από τον ΟΗΕ, ίσως ο κύριος Δένδια στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα, να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να είναι στόχος? Κοιτάξτε, η διεκδίκηση είναι να ενημερωθεί και να καταλάβει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς πρέπει να πράξει στο επίπεδο της προστασίας της διεθνούς νομιμότητας. Όμως ο ΟΗΕ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, όπως προκύπτει αν αξιολογήσουμε όλη την προηγούμενη συμπεριφορά του, ενδεχομένως να μείνει σε μια γενικόλογη αναφορά και να παραπέμψει το θέμα σε μια διευθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Επαναλαμβάνω όμως ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια διένεξη όπως την προωθεί και την αναπτύσσει η Τουρκία με την Ελλάδα, αλλά πρέπει να έχει τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα, διότι και ο λόγος δεν είναι κενός περιεχομένου. Τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Ελλάδας, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό λίγο Κώστα, επειδή υπάρχουν οι πληροφορίες ότι η αντιπολίτευση στη Λιβύη πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά στην Τρίπολη, και σε περίπτωση που δούμε ότι τελικά πέφτει αυτή η κυβέρνηση που έχει υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να το συνεχίσει αυτό μονομερώς από τη δική της την πλευρά? Δεν θα μπορέσει με την ίδια ευχέρεια την οποία έχει τώρα, με αυτή την ψευδεπίγραφη συμφωνία, εντελώς αβάσιμη στη βάση του διεθνούς δικαίου, μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης. Και βεβαίως θα είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό εάν η παρούσα κυβέρνηση, με όποια νομιμοποίηση έχει, δεν θα μπορέσει να, με βάση την μεταβολή των συνθήκων που αναμένουμε ή που αναμένονται γενικώς, να υλοποιήσει και να εφαρμόσει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις με το ένα ή το άλλο ένδυμα κινούνται προς την Λιβύη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, τουλάχιστον έτσι αποκαλύφθηκε δημοσιογραφικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Με την πολυετή εμπειρία την κοινοβουλευτική που έχετε, είναι όριμο το πολιτικό μας σύστημα να έχει κοινή φωνή προς τα έξω για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που προκύπτει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Και πώς κρίνετε τη συμπεριφορά του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι στιγμής? Και αν θέλετε να προσθέσουμε, άμα χρειαστεί, και αυτό που λέμε, μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για το θέμα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει στη βάση και των γεγονότων και όπως αυτά θα εξελιχθούν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση της εθνικής ενότητας, της συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων, αυτή τη στιγμή υπάρχει, καταγράφεται, και τούτο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να ασκείται κριτική και ασκείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ακριβής, σε επιμέρους ενέργειες και συμπεριφορές που πρέπει να υπάρξουν από την πλευρά της εξωτερικής πολιτικής και όπως καλείται να την υλοποιεί και να την εφαρμόζει η κυβέρνηση, διότι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης είναι η εξωτερική πολιτική. Για παράδειγμα, είναι σε εκκρεμότητα και αποτελεί στοιχείο κριτικής προς την κυβέρνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι δεν υπήρξε σαφής κατηγορηματικός λόγος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή των κυρώσεων. Και δεν συμμερίζομαι την άποψη που διατυπώνει
αντιθετικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν πρέπει να πιέζουμε πέραν του αναγκαίου βαθμού. Ποιος είναι ο αναγκαίος βαθμός? Ο αναγκαίος βαθμός είναι το σήμερα, διότι το σήμερα καταγράφει, θα έλεγα με έναν οξύ τρόπο, αποφεύγω περαιτέρω δραματικές εκφράσεις, τα όσα η Τουρκία έχει σχεδιάσει και προτίθεται να τα υλοποιήσει. Ενδεχομένως η κυβέρνηση να το πηγαίνει κλιμακωτά και να το έχει στο μυαλό της ως επόμενο βήμα, ανάλογα με τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά επειδή έχω ακούσει και τον λόγο και ξέρω τον λόγο της κυβέρνησης, αλλά η κλιμάκωση πότε? Ακριβώς σε αυτή την κλιμάκωση αναφέρομαι και λέω ότι τώρα είναι η ώρα οι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν τις αναγκαίες κυρώσεις, οι οποίες, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα πονέσουν την Τουρκία και ιδιαίτερα η Τελωνιακή Ένωση. Γιατί όμως η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, αποφεύγει να τις επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις που αναφέρετε κι εσείς? Λίγο πριν σας είπα ότι δεν πρέπει να θεωρούμε στο σύνολό τους σταθερές τις συμμαχίες. Κατά συνέπεια αυτές πρέπει να τροφοδοτούνται, να ενισχύονται και να προκύπτουν κάθε μέρα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, να μην υπολογίζω το γεγονός ότι, όπως έχει δει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο το φως της δημοσιότητας το συγκεκριμένο γεγονός που θα σας πω, ότι η Γερμανία, επί παραδείγματι, αυτή την ώρα προφανέστατα και συνυπολογίζει ότι έχει μπροστά της την αγορά των 80 εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, όπου εκεί έχει συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ότι ακόμη, και αυτό αποτελεί επίσημο στοιχείο, ομολογία της γερμανικής κυβέρνησης, κατασκευάζει 6 υποβρύχια για λογαριασμό της Τουρκίας και εξάγει οπλισμό προς την Τουρκία. Είναι η επίσημη ανακοίνωση, η απάντηση ακριβέστερα που δόθηκε σε ερώτηση βουλευτίνας της αριστεράς προς την Γερμανία. Σίγουρα επηρεάζουν και οι επιχειρηματικές επενδύσεις που έχει μέσα στο έδαφος της Τουρκίας και όλα αυτά συνυπολογίζονται. Δυστυχώς έτσι είναι, η διπλωματία και η πολιτική πρέπει να ταυτίζεται με τα συμφέροντα για να έχεις αποτέλεσμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι τα συμφέροντα, και μιλάω πάντοτε με αναφορά στα συμφέροντα της Ευρώπης, βρίσκονται σε μία αντιστοίχηση με τα συμφέροντα που έχουν σχέση με την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων του μέλους κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύνορα της οποίας χώρας είναι και σύνορα της Ευρώπης, και αυτή είναι η Ελλάδα. Ο άλλος υπολογισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με εξοπλισμούς είναι βραχύβιος και δεν αντέχει στη συνολική εκτίμηση που πρέπει να γίνεται για τα συμφέροντα της Ευρώπης αυτής καθεαυτής. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο προτού σας αποδεσμεύσουμε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζονται εφησυχασμοί. Και δεν χρειάζονται εφησυχασμοί, διότι η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και αναμενόμενη είναι, και έχω την εκτίμηση, όχι γενικώς και αορίστως, ότι θα κλιμακώνεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.